Είμαστε με τον βουλευτή επικρατείας του Πασόκ Κινάλ, κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, η συνέντευξή μας αυτή θα έχει αντικείμενο τις εσωτερικές διεργασίες στο κόμμα σας. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ανεξαρτήτως πώς ερμηνεύτηκαν από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκ των πραγμάτων δρομολογούν εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτή την αμφισβήτηση ως προς την πολιτική ηγεσία του κόμματος? Καταρχάς, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και που μιλάμε. Πρώτα-πρώτα, να δούμε το αποτέλεσμα το ίδιο. Τα άλλα κόμματα έπεσαν. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο από τα τρία μεγάλα κόμματα, έτσι, το οποίο ανέβασε τα ποσοστά του έστω και αυτό το 1%. Αυτό καταρχάς είναι κάτι θετικό. Δεν λέω ότι είναι μια μεγαλειώδης νίκη, ούτε ότι είμαστε οι μεγάλοι νικητές. Δεν υπήρξαν νικητές σε αυτές τις ευρωεκλογές. Υπήρξαν ηττημένοι, δεν είμαστε στους ηττημένους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα άνοιξε μια συζήτηση, βιαστικά θα έλεγα. Εγώ τοποθετήθηκα και στον φρόνο εκείνο και ο πρόεδρος απεφάσισε τη συζήτηση αυτή να την κλείσει με τον πλέον θεσμικό τρόπο, που είναι η προσφυγή στις εσωκομματικές κάλπες που θα τις έχουμε στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί πολλοί με ρωτάνε πότε είναι οι εκλογές σας και καλό να το επαναλαμβάνουμε γιατί θέλουμε την συμμετοχή των φίλων και των μελών του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπήρξε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν καταστροφικό ή ήταν ήττα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η μεγάλη νίκη που θέλαμε, έτσι. Που σας έλεγα, η δεύτερη θέση, τώρα είμαστε και τα συζητούσαμε. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν κακό, δεν ήταν ήττα, δεν ήμασταν ουσιαστημένοι. Ενώ οι άλλοι δύο ήταν. Και αυτό θέλω να το συνυπολογίσουμε μαζί με το γεγονός ότι όλα τα λεγόμενα μη αντισυστημικά, αντισυστημικό το λέω με την κακή έννοια του όρου κόμματα, παραδοσιακά σε ευρωεκλογές καταγράφουν μικρότερα ποσοστά από τις κανονικές τους επιδόσεις στις εθνικές εκλογές. Αυτή είναι για μένα η εικόνα, έτσι. Δεν ήταν μια μεγάλη νίκη, δεν ήταν όμως και ήττα. Προηγουμένως κάνατε μια αναφορά, ωστόσο ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι κακώς μπήκε ζήτημα ηγεσίας νέου Προέδρου? Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε τα δημοσκοπικά ευρήματα γι' αυτό και νομίζω ότι η πλειοψηφία στις τάξεις του 60% των ψηφοφόρων και των φίλων του ΠΑΣΟΚ λένε το ίδιο με εμένα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είχαμε μια διαδικασία συντεταγμένη σε 1,5 χρόνο από τώρα. Με καθαρό χρόνο μπροστά. Επίσης, γιατί ο πρόεδρος έχει στη θέση αυτή 2,5 χρόνια. Άρα είναι στο μισό της θητείας του, έτσι. Μισό της θητείας με ταυτόχρονα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Εθνικές εκλογές, δεύτερες εθνικές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Είναι 5 εκλογικές αναμετρήσεις. Άμα δούμε χωριστά και τις δημοτικές και τις περιφερειακές, που γίνονται ταυτόχρονα και σε δύο γύρους, αλλά είναι χωριστά. Άρα λοιπόν είχε πάρα πολλά επίγοντα εκλογικά θέματα. Δεν μπορούσε να αφαιρεθεί σε αυτό που λέμε ότι είναι το αναγκαίο. Και το αναγκαίο είναι η αναδιάρθρωση του κόμματος. Καταλαβαίνω την κριτική, φυσικά την ακούω, αλλά πάντα η πολιτική είναι ένας συνδυασμός του επίγοντος και του αναγκαίου. Εδώ είχαμε να κάνουμε το επίγον, που ήταν οι εκλογές. Δεν προλάβαμε να κάνουμε το αναγκαίο, θα το κάνουμε φαντάζομαι την επόμενη μέρα και αυτό είναι και η μεγάλη μας υπόσχεση. Όμως ξαναλέω, είναι πάντα τα μισά της πρώτης θητείας ενός πρόεδρου, είναι 2,5 χρόνια. Δεν έχει προλάβει να δώσει δεδομένων των πόλων εκλογικών αναμετρήσεων δείγματα γραφής σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία του κόμματος και τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν. Και καταλαβαίνω την κριτική, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι και πάρα πολύ νωρίς να συμβεί όλο αυτό. Οι πολλές υποψηφιότητες πιστεύετε ότι θα προσδώσουν μια συσπήρωση στο κόμμα ή δεν θα βοηθήσουν? Δεδομένη της χρονικής περίοδου που βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να αυξάνει τα ποσοστά του. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω δεν είναι θέμα αριθμού, είναι θέμα διαλόγου. Και αν ο διάλογος είναι ένας πολιτικός διάλογος, φανούν οι διαφοροποιήσεις, γιατί κάθε κόμμα δεν είναι μία γραμμή καταλήγει, είναι μέσα από τη σύνθεση αντιθέμενων απόψεων. Αν λοιπόν πολιτικοποιηθεί η διαδικασία και δεν πάμε στα διαπροσωπικά, σε αλληλοκατηγορίες, σε τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή μικροπολιτικής, νομίζω ότι ούτε καλό ούτε κακό είναι. Σίγουρα περισσότερες φωνές, θα έχουμε μια καλή συζήτηση και το πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συζήτηση, θα αναδειχθούν και τα πολιτικά θέματα. Άρα λοιπόν, από μόνο του δεν μου λέει κάτι κακό. Όμως έχει σημασία η συζήτηση να είναι πολιτική και πολιτισμένη, γιατί δεν είναι μια συζήτηση η οποία διεξάγεται μεταξύ πολιτικών αντιπάλων, που και εκεί πρέπει να είναι πολιτισμένη η συζήτηση και να φαίνονται πολιτικές διαφορές, αλλά αφορτιόρι, όταν έχεις να κάνεις με το ίδιο κόμμα και την εσωτερική του λειτουργία, πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος να είναι σε συγκεκριμένα πλαίσια. Θα σας πω το εξής. Εγώ μπορώ να σας πω, ξέρετε ότι υποστηρίζω τον Νίκο Ανδουλάκη,
προτιμώ να σας λέω, και αυτό θέλω να σας λέω, τα πλεονεκτήματά του, αυτά στα οποία μπορεί να προσφέρει καλύτερα κατά την εκτίμησή μου από άλλους υποψηφίους. Δεν έχω κανένα σκοπό να μιλήσω αρνητικά για άλλους υποψηφίους. Εξάλλου, αν γίνει ένα μεγάλο κυβερνών Πασόκ και βγει ο Νίκος Ανδλάκης πρόεδρος, πρέπει να τους παρουσιάσουμε και τους υπουργούς αυτούς αύριο. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας στον τομέα του. Άρα το να πάρουν αλληλοκατηγορίες είναι εξορισμού, κάτι το οποίο δεν βοηθά. Οι συζητήσεις και οι ανακατατάξεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, τι σημαίνουν για το ΠΑΣΟΚ? Θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κοινή πλεύση με ένα άλλο κόμμα του άξονα αυτού? Ένα μεγάλο ζητούμενο τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η διατήρηση της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και όταν λέω πολιτική αυτονομία, εννοώ και από άλλους χώρους. Κάποιοι λέγανε να πάμε από εδώ, κάποιοι λέγανε να πάμε από εκεί. Και από συμφέροντα. Βέβαια, και εδώ είναι μια μάχη που την έχουμε δώσει με πολύ σκληρούς όρους, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα τα οποία κάναμε ενόχλησαν. Το ότι κάναμε πρόταση μορφής και ενώσαμε και την αντιπολίτευση, γιατί δεν είχαμε τις 50 ψήφους και γιατί καλό ήταν που έγινε αυτό, ήταν κάτι που μας έφερε σε σύγκρουση με πολλά συμφέροντα. Σας θυμίζω, η πρόταση μορφής ήταν για το δυστύχημα των Ντεμπών και για τη Μονταζιέρα, για το έγκλημα, όπως έχει χαρακτηριστεί από την ίδια τη Βουλή των Ντεμπών. Άρα λοιπόν, η διατήρηση αυτής της πολιτικής αυτονομίας εξακολουθεί για μένα και για τον Νίκο Ανδουλάκη να είναι προτεραιότητα και για όσους τον υποστηρίζουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αυτοδιαλυθούμε για να πάμε σε έναν ευρύτερο σχηματισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως? Όχι συγκολίες κορυφής, αλλά μπορούμε να διευρυνθούμε και προς το κέντρο και προς τα αριστερά. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει και τη συνέπειά τους και την ιδεολογία τους και τη στάση τους. Μπορεί να μην προέρχονται από το δικό μας χώρο με τη στενή έννοια του όρου, έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμπορευτούμε. Δεν είμαστε όμως, αν με ρωτάτε αυτό, υπέρ της αυτοδιάλυσης του ΠΑΣΟΚ και της συνένωσής του με έναν άλλο χώρο, σε ένα τρίτο κόμμα. Γιατί έχει ακουστεί και αυτή η άποψη. Νομίζω ότι αυτό δεν αποδίδει και χωρεί και κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, η προσπάθεια, ο αγώνας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έμειναν και στα δύσκολα και που έρχονται ή που έρχονται κοντά μας σιγά σιγά τώρα. Άρα, πολιτική αυτονομία για μας, όσους υποστηρίζουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι προτεραιότητα. Είστε στην ηγετική ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν εκ των υστέρων έχετε αναγνωρίσει κάποια λάθη ή αστοχίες ως προς την πολιτική που, και την τακτική που ακολουθήσετε σε κάποια θέματα που απασχόλησαν τη χώρα. Εντάξει, εγώ βουλευτής επικρατείας είμαι, δεν έχω κάποιο, ας πούμε, αξίωμα κομματικό. Ήμουν γραμματέας πολιτικού συνδυασμού, αν εννοείται αυτό, μέχρι το Μάιο του 2023. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη και τα αποδίδω, χωρίς να θέλω να δικαιολογώ τίποτα, σε αυτό που σας είπα μεταξύ αναγκαίου και επίγοντος. Όταν έχεις να κάνεις το επίγον, το αναγκαίο πάει παραπίσω, αλλά παραμένει αναγκαίο. Άρα λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι έχει επισημάνει και ο πρόεδρος αυτό, να πάμε σε μια λογική ενός ανοιχτού κόμματος, με όργανα τα οποία να είναι λειτουργικά, να συνεδριάζουν τακτικά, αλλά είναι και πιο μικρά, γιατί μεγάλα όργανα δεν μπορούν να συνεδριάζουν μια φορά στις 15 μέρες, μια φορά την εβδομάδα. Και με τομείς οι οποίοι πραγματικά να συνεργάζονται με την κεντρική, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση του κόμματος, να την διαμορφώνουν και να παράγουμε πολιτική σε όλα τα επιμέρους θέματα. Γιατί ξέρετε, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πραγματικά περιμένει απαντήσεις στα προβλήματα. Δεν περιμένει απλώς αντιπολίτευση, περιμένει απαντήσεις. Εμείς τι προλάβαμε να κάνουμε σε αυτά τα 2,5 χρόνια? Προλάβαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Θα θυμίζω τη μεγάλη σύγκρουση που έγινε μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2023 για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν επικρίσεις, θεωρώ άδικες, αλλά έγιναν γιατί υπήρχε πρόγραμμα. Έτσι. Άρα το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που παρουσίασε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και κοστολογημένο και μελετημένο με μια επιτροπή υπό τον Νίκο Χρυστοδουλάκη που έχει διατελέσει και Υπουργός Οικονομικών και τον Ηλία Κυκλίλια, επίσης διαπρεπή οικονομολόγο. Όμως αυτό είναι το πρόγραμμα. Πρέπει να έχουμε τομεακές απαντήσεις σε κάθε επιμέρους θέμα και αυτό να δένει με το κεντρικό αφήγημα το πολιτικό του κόμματος. Αυτό μαζί με την ανοιχτότητα των οργάνων, με την άμεση επαφή με την περιφέρεια, δηλαδή το κόμμα δεν πρέπει να είναι στη Χαριλάου Τρικούπη, το κόμμα πρέπει να είναι παντού. Και στη Λέσβο και στη Λίμνο και στη Χίο και στην Στερεά Ελλάδα και στα Ιόνια. Πρέπει να έχουμε μια διαρκή παρουσία. Προσέξτε όμως τώρα, σε ένα κόμμα του 8% αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Σε ένα κόμμα όμως που μεγαλώνει, όπως είπατε και εσείς, και υπάρχει και η προσδοκία ότι θα μεγαλώσει, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλες οι δυνατότητες να παρέμβεις παντού και σε όλα τα τοπικά θέματα. Αυτό είναι, αν θέλετε, και μια πρίκα που έχουμε αυτά τα πρώτα 2,5 χρόνια αυτής της προεδρικής θητείας.
και νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να το δουλέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά αυτό, ξέρετε, απαιτεί κάποιο χρόνο καθαρό να έχεις μπροστά σου. Όταν ανησυχείς ότι μπορεί οι εκλογές να προκηρυχθούν την επόμενη εβδομάδα ή για τον επόμενο μήνα, τότε είναι κατάσταση του 23 ή έχεις ανεπάλληλες εκλογές να μετρήσεις προς το 24, δεν έχεις την πολυτέλεια, με συγχωρείτε για την έκφραση, εισαγωγικά τη βάζω, για να το κάνεις αυτό. Δεν είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο είναι δευτερεύον, είναι απολύτως πρωτεύον, γι' αυτό και το λέω αναγκαίο. Απλά όταν έχεις το επίγον μπροστά σου, κοιτάς αυτό που έχεις μπροστά σου. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Και κάτι ακόμα. Πρέπει η πολιτική μας, το τι πιστεύουμε ως ΠΑΣΟΚ, να είναι ξεκάθαρο. Και όταν λέω ξεκάθαρο, πρέπει να υπάρχει μια αναφορά, ένα κείμενο αναφοράς στο τι πιστεύουμε εμείς ως κεντροαριστεροί, ως προοδευτικοί πολίτες και σε τι διαφέρουμε, τι διαφορετικό προτείνουμε για την Ελλάδα από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και έχει απογοητεύσει τους Έλληνες. Είστε βουλευτής επικρατείας με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρος του κόμματος, ποια θα είναι η δική σας πορεία και δεδομένου ότι οι βουλευτές επικρατείας στη δεύτερη θητεία τους καλούνται να επιλέξουν την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφιοι. Ενδέχεται να είναι η Λέσβος η περιφέρεια αυτή? Κοιτάξτε, καταρχάς στο ερώτημα τι θα γίνει σε οποιοδήποτε σαχάρα, πιστεύω στη νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη. Το βλέπω και δημοσκοπικά να προκύπτει αυτό, δηλαδή το βλέπω και με βάση τα στοιχεία και όπου πηγαίνω στην Ελλάδα. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, εγώ είμαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αγωνίζομαι για το ΠΑΣΟΚ, αγωνιζόμουν και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο που αγωνίζομαι και τώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, γιατί εδώ πρέπει να έχουμε μια παραταξιακή συνείδηση. Αντιστοίχως και περιμένω όλοι να έχουμε μια ενότητα, έτσι. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια, πέρα από ζητήματα ηθικής φύσεως που ταλαιπώρησαν τους Έλληνες, που τους πλήγωσαν συνδυαζόμενα και με τα δύσκολα μέτρα που ελήφθησαν με τα μνημόνια, και αυτά μας κάνουν να ανεβαίνουμε δύσκολα, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση τουλάχιστον. Θέματα τα οποία προέκυψαν από προηγούμενες δεκαετίες και τα κουβαλάμε. Με συγκεκριμένες συμπεριφορές, έτσι, μιας μικρής μειοψηφίας που δυστυχώς όμως αποδόθηκε σε όλους μας. Το βασικό θέμα είναι να πείσουμε και να έχουμε ενότητα. Αυτό λοιπόν σε δικό μου το κομμάτι είναι απόλυτο. Εγώ θα αγωνιστώ για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, προς την επιλογή της εκλογικής περιφέρειας, νομίζω ότι είναι νωρίς να τα πούμε αυτά. Εγώ πηγαίνω παντού και εδώ είμαι και όπου χρειάζεται είμαι. Νομίζω ότι θα αγωνιστώ και θα ταχθώ όπου θα αισθανθώ ότι θα είμαι πιο χρήσιμος και για τους πολίτες και για το ΠΑΣΟΚ.